Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά είναι αρκετές φορές που η Εκκλησία είναι αναμεμειγμένη σε θέματα εθνικού υποβάθρου που έχουν να κάνουν με την φιλοπατρία, με την πατρίδα γενικότερα. Σε τέτοιο βαθμό που η φιλοπατρία εμφανίζεται σαν ένα πνευματικό ιδανικό. Είναι αλήθεια ότι η ερμηνεία αυτού του πράγματος, το οποίο έχει μια έκφραση αρκετά έντονη και στη ζωή της Εκκλησίας, δεν είναι τόσο εύκολη. Εγώ για να σας βοηθήσω θα σας πω πως εγώ το κατανοώ. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν τα επιλέγουμε, μας δίδονται ως παρακαταθήκη, ως κληρονομιά, ως πνευματικά δώρα για την ολοκλήρωσή μας και για την τελείωσή μας εν Χριστώ. Ένα εξ αυτών είναι οι γονείς μας. Δεν τους έχουμε διαλέξει τους γονείς μας. Θεωρούμε όμως ότι οι γονείς μας είναι μια πολύ μεγάλη και πολύτιμη κληρονομιά στη ζωή μας. Με την έννοια του ότι αυτοί μας δώσανε το αγαθό της ζωής, αυτοί μας δίνουν τη φροντίδα και με αυτούς αναπτύσσεται ένας ειδικός σύνδεσμος. Τόσο σημαντικός που πνευματικά μια από τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης είναι να τιμούμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας. Με υπόσχεση ότι έτσι θα ευημερίζει κανείς τη ζωή του. Η τιμή στους δικούς μας ανθρώπους, στους γονείς μας, δεν σημαίνει περιφρόνηση στους άλλους. Θεωρούμε ότι ο κάθε ένας το δικό του δώρο οφείλει να το σέβεται, να το αγαπήσει, να το περιφρουρήσει, να το αξιοποιήσει. Τέτοια παρακαταθήκη επίσης είναι το φίλο μας. Άλλος είναι άνδρας, άλλος είναι γυναίκα και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Εκκλησία επιμένει πάρα πολύ στην ιερότητα της παρακαταθήκης του φίλου για να μπορέσει κανείς να οδηγηθεί στην σωτηρία του. Δεν το έχει επιλέξει ο ίδιος. Έρχεται λοιπόν με άλλου τύπου επιλογές που κατ' οικονομίαν Θεού γίνονται στη ζωή του. Λέει επίσης στο προηγούμενο που ανέφερε για τους γονείς ο Απόστολος Παύλος «Ήτης των ιδίων ου προνοεί και μάλιστα των οικείων, την πίστην ήρνεται και έστην απίστου χείρον». Αυτός ο οποίος δεν φροντίζει για τα αγαθά που έχει και για τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν και μάλιστα για τους οικείους του, καταλογίζεται ως άπιστος, αρνητής της πίστης. Άρα έκφραση της πίστης είναι η πρόνοια, η φροντίδα, η αγάπη, ο σεβασμός, η μέρημνα για τους δικούς μας ανθρώπους, αυτούς που μας ευεργέτησαν και αυτούς με τους οποίους εμείς κοινωνούμε και διαλογόμαστε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπαίνει και αυτό που λέγεται πατρίδα. Μας έρχεται σαν μεγάλο δώρο. Ο κάθε ένας κάπου γεννήθηκε και παίρνει κληρονομιές ιστορίας, πολιτισμού, νοοτροπιών, κοινωνίας με ανθρώπους, γλώσσας. Όλο αυτό είναι ένα πολύτιμο αγαθό, γι' αυτό και οι λαοί οι διάφοροι με ποικίλους τρόπους εκφράζονται, καμιά φορά που δεν είναι και απόλυτα συμβατή. Αλλιώς άλλη ψυχολογία έχει ένας μεσογειακός άνθρωπος από έναν Σκανδιναβό. Άλλος ένας άνθρωπος της Δύσης, Ιταλός, Γάλλος, από έναν άνθρωπο της Ανατολής, από έναν Έλληνα ή της Άπο-Ανατολής, από έναν Κινέζο. Αυτά όλα διαμορφώνουν την προσωπικότητα ως κληρονομιά. Δεν είναι καθόλου κακό ο Κινέζος αυτό το οποίο έχει παραλάβει να το σεβαστεί ως δώρο από το Θεό και έτσι να θέλει να πορευθεί την οδό της σωτηρίας του. Γι' αυτό και η Εκκλησία στις Ιεραποστολές σέβεται και οφείλει να σέβεται τις ιδιομορφίες και τα χαρακτηριστικά των λαών μέσα στους οποίους καταθέτει το κήρυγμά της. Εμείς τώρα ως Έλληνες έχουμε και κάτι άλλα πράγματα που είναι πολύ σπουδαία. Ένα εξ αυτών είναι ότι έχουμε η γλώσσα του Ευαγγελίου, είναι δική μας. Η γλώσσα των Πατέρων. Η γλώσσα της αρχικής διατύπωσης των δογματικών αληθιών. Σε αυτόν τον τόπο χύθηκε αίμα μαρτύρων. Σε αυτόν τον τόπο έχει αναπτυχθεί η πίστη, έχει εκφραστεί η αγάπη, έχει βιωθεί το θαύμα, τα σημεία του Θεού. Δεν ξέρουμε κι αλλού έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Εμείς ξέρουμε για το δικό μας τόπο. Γι' αυτόν τον τόπο το θεωρούμε σαν μια ιδιαίτερη ευλογία. Και δεν είναι μόνο τα γεωγραφικά όρια
που και αυτά έχουν την αξία τους, γιατί είναι γεμάτα από ιερά θυσιαστήρια, από λείψανα Αγίων, από αίματα Αγίων, από αναμνήσεις ζωής Αγίων ανθρώπων. Αυτά θα θέλαμε εμείς να τα τιμήσουμε, γιατί οι άνθρωποι δεν είμαστε μόνο ψυχή, είμαστε και ύλη και σώμα, έχουμε αισθήσεις, ζούμε σε έναν τέτοιο κόσμο. Πατρίδα όταν λέμε, δεν εννοούμε όπως προανέφερα μόνο τα γεωγραφικά όρια, πατρίδα εννοούμε τους ανθρώπους με τους οποίους σχετιστήκαμε, για τους οποίους όπως προανέφερα πρέπει να προνοήσουμε, τους οποίους πρέπει να τιμήσουμε, τους οποίους πρέπει να αγαπήσουμε ή τη μνήμη τους. Πατρίδα είναι ένας πολιτισμός που έχουμε κληρονομήσει, τον οποίο πρέπει να τον περιφρουρήσουμε. Αυτά είναι τα ιερά και τα όσια μας. Όταν λοιπόν αναβάζουμε τη σημαία, δεν αναβάζουμε ένα σύμβολο μυσαλλοδοξίας, ότι εμείς μόνο υπάρχουμε και άλλοι δεν είναι τίποτε, αλλά ένα σύμβολο ιδιάζοντος σεβασμού στη δική μας κληρονομιά και στη δική μας παρακαταθήκη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε την παρακαταθήκη των άλλων. Στην περίπτωση όμως κατά την οποία γίνεται μια, για πολιτικούς λόγους, επικυριαρχία, μια απειλή, μια καταστροφική επέμβαση στον δικό μας τον τόπο, εμείς οφείλουμε αυτό να τον υπερασπιστούμε. Όταν τώρα οι βορειοϋπηρώτες θέλουν τα ιερά τους, δεν τους νοιάζει τόσο ποια κυβέρνηση θα είναι, με την έννοια των πολιτικών της επιλογών στο οικονομικό επίπεδο. Τους ενδιαφέρει μια κυβέρνηση, ένα σύστημα που να μπορεί να σεβαστεί και όχι να αντιπαρατίθεται διαρκώς αυτό το οποίο έχουν ήδη κληρονομήσει ως πολιτισμό. Πολύ καλά κάνουν και οφείλουν να το κάνουν. Διότι είναι ο σεβασμός στην ιστορία, είναι ο σεβασμός στον πολιτισμό, είναι ο σεβασμός στις κοινωνικές σχέσεις, είναι ο σεβασμός στα δώρα του Θεού. Από αυτήν την έννοια μου είναι πολύ σαφές ότι είναι καθήκον μας. Όπως εγώ δεν θα εγκατέλειπα ποτέ την οικογένειά μου για να πω ότι είναι το ίδιο με τις άλλες οικογένειες. Όχι, η οικογένειά μου είναι αυτή που με γέννησε, που με ανέθρεψε, που πλήρωσε για το πολιτισμικό και το ψυχολογικό και κοινωνικό μεγάλωμά μου. Αυτούς τους οφείλω να τους σεβαστώ και θέλω και το σύστημα να τους σέβεται. Ποτέ λοιπόν η Εκκλησία δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει, δεν έχει κανένα επιχείρημα, κάτι επεκτατικό, κάτι επικυριαρχικό σε άλλους, κάτι επιθετικό. Θα μπορούσε όμως να πει ότι η διεκδίκηση, η νόμιμη των δικαιωμάτων που μας βοηθούν, που μας βοηθεί να μπορέσουμε με κάποιον τρόπο να ζήσουμε ακόμη τον πολιτισμό μας, να τον συνεχίσουμε και για να τον αναπτύξουμε, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Εγώ πάνω σε αυτή τη βάση νομίζω ότι και στο θέμα το μεταναστευτικό που τόσο απασχολεί την εποχή μας, το καλύτερο πράγμα που θα, η καλύτερη λύση δεν θα ήταν να φιλοξενηθούν οι μετανάστες εδώ, ούτε πάλι να τους φοβηθούμε και να τους διώξουμε τους ανθρώπους, αλλά θα ήταν να δημιουργηθούν προϋποθέσεις να επιστρέψουν στη χώρα τους, στην πατρίδα τους, για να αναστήσουν τον πολιτισμό τους και να τον συνεχίσουν. Αλλιώς πεθαίνει ο πολιτισμός, πεθαίνει η ιστορία, πεθαίνει το παρελθόν τους. Αυτό δεν μπορώ εγώ στο Ιράκ να το κάνω. Θα το κάνουν αυτοί. Και είναι ιερό, είναι ιερή παρακαταθήκη που τους έχει δώσει ο Θεός. Σε εμάς βέβαια, και πάλι το επαναλαμβάνω, τους Ορθοδόξους Έλληνες, υπάρχει αυτή η ιδιάζουσα ευλογία, την έδωσε ο Θεός, η οποία λειτουργεί κυρίως ως ευθύνη για να δώσουμε τη μαρτυρία αυτού του πολιτισμού και αυτού του πνεύματος που γεννήθηκε, αναπτύχθηκε και καλλιεργήθηκε σε αυτόν τον τόπο, σε όλον τον κόσμο και όπως θέλει να πάρει ό,τι θέλει. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Δεν πρέπει να το αρνηθούμε. Είναι όρος σωτηρίας η αγάπη προς την πατρίδα και ο σεβασμός προς τα ιερά μας. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου. Ακριβώς πάνω σε αυτή τη λογική βασίστηκε και όλος ο αγώνας του Σεβαστιανού. Εάν ο αγώνας του Σεβαστιανού γινόταν μόνο με έναν εθνικό, πατριωτικό φανατισμό,
θα ήταν μια αποτυχία. Ο Σεβαστιανός πάντοτε τόνιζε και υπεγράμμιζε δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτή η αξία της πατρίδος όπως σας την περιέγραψα και το δεύτερο είναι η υποχρέωση της συμπαράστασης στους ανθρώπους οι οποίοι είναι υποδουλωμένοι μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, κλειδωμένοι σε έναν απομονωτισμό που τους έκλεισε τις εκκλησίες, που τους απειγόρευσε τα έθιμα, που τους με κάθε τρόπο προσπαθούσε να τους γκρεμίσει την αγάπη αυτή που είπαμε προηγουμένως στην πατρίδα, στα χώματά τους, στα ιερά τους. Πώς θα μπορούσε ένας επίσκοπος ο οποίος βρισκόταν ακριβώς δίπλα και του οποίου ο τίτλος είναι υπέρτιμος Βορείου Υπήρου και έξαρχος Βορείου Υπήρου, πώς θα μπορούσε αυτός να σιωπήσει? Γι' αυτό και τα παιδιά τα οποία ήταν τότε της Φέβα, όλα αυτά τα καλλιεργούσε πνευματικά, να έχουν εξομολόγηση, να νηστεύουν, να εκκλησιάζονται, να έχουν ηθική καθαρότητα, η ζωή τους να είναι τίμια. Και με αυτόν τον τρόπο αυτά τα παιδιά είχαν αυτό το πνευματικό όραμα και έναν πνευματικό ενθουσιασμό προκειμένου σε αυτήν την φιλοπατρία να βάλουν ως θεμέλιο μάλλον αυτής της φιλοπατρίας την πνευματική τους ζωή και την ηθική τους καθαρότητα.